γιατί εμείς επιλέξαμε αυτό το βίντεο το οποίο το έφτιαξε ο σκηνοθέτης μας ο Μανώλης ο Τσουρουνάκης για να αποδείξουμε ότι η ζωή είναι συναρπαστική. Τι να μας λέει τώρα η ζωή που εμένα με ανάγκασε να ζούμε ένα πόδι. Είχαμε πει είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Όμως εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που σταθήκατε δίπλα στο Στράτο που σήμερα εν έτη 2019 ο Στράτος είναι ο μοναδικός οδηγός ράλι στην Ελλάδα που οδηγεί με πρόσθετο μέλος. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόβλημα και θέλω αυτά τα δάκρυα που βλέπω τώρα να είναι δάκρυα χαράς. Είναι δάκρυα χαράς. Εννοείται. Περηφάνειας, όλα. Μάλιστα. Είσαι και εσύ συγκινημένος, όμως ξέρω ότι είσαι και μαχητής. Και θέλω λίγο να μου πεις το ρόλο που παίζει μία δυνατή γυναίκα δίπλα σου, γιατί είναι ο συνοδοιπόρος σε πολλές ανησυχίες. Δεν είναι η ζωή η ρόδινη, δεν είναι όλα τέλεια καθημερινά. Μία δυνατή γυναίκα, καταρχάς μία δυνατή γυναίκα κρατάει ένα σπίτι, μία οικογένεια. Η Μαρία ήταν η δυνατή γυναίκα που διάλεξα για να συνεχίσω τη ζωή μου. Έχουμε για το μικρούλι μας τώρα 3 μηνών ένα νεογέννητο, ένα γιο. Με στηρίζει και τη στηρίζω όπως μπορώ. Νομίζω πως και με το πρόβλημα η Μαρία δεν μπορεί, δεν έχει βιώσει αυτό την αναπηρία στη δική της οικογένεια, σε κοντινό πρόσωπο, γι' αυτό δεν μπορούσε να την καταλάβει. Επειδή την χάνει, θα πω κάτι πολύ προσωπικό, επειδή την χάνει μέσα στη δική μου οικογένεια, να έχω βιώσει σε πολύ στενό μου πρόσωπο μια παρόμοια εμπειρία. Ήμουνα περίπου 19 χρονών όταν για πρώτη φορά ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, που αγαπάω πάρα πολύ, βρέθηκε σε ένα σημείο μετά από ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη, χάνοντας το ένα πόδι, βρέθηκε σε ένα σημείο που έπρεπε να δοκιμάσει να σταθεί. Και για πρώτη φορά είδα αυτόν τον άνθρωπο που τόσο αγαπώ να μην έχει το ένα πόδι. Είναι σοκ. Είναι σοκ. Και θα σε πάω στο 2005. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο τις συνθήκες αυτού του τροχαίου. Τις συνθήκες. Το 2005 ήμουν πιτσιρίκος, ήμουν 21 χρονού. Είχα μία μηχανή μεγάλου κυβισμού. Σε μία κυριακάτικη συνηθισμένη βόλτα, όπως γίνεται και ακόμα, βγήκαμε για μία βόλτα να πάμε μέχρι το Ρέθυμνο. Πάντα τα θέματα ασφαλείας ήταν αυτά που μας απασχολούσαν και σαν νεαρούς. Δηλαδή, φορούσα κανονικά, φορούσα τη στολή μου, φορούσα το κράνος μου, τις μπότες μου. Λόγω το κακό οδόστρωμα, λόγω υπερβολική ταχύτητα, γιατί παίζει και μεγάλο ρόλο η υπερβολική ταχύτητα, έπεσα στο ύψος του Φόδελε, χτύπησα στο πόδι, χτυπήθηκε η αρτηρία στο δεξί μου πόδι και αναγκάστηκα να μου το ακροτηριάσουν. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε αυτός ο γολγοθάς. Θέλω να μου πεις πώς βιώνει τη νέα πραγματικότητα ένα παλικάρι τόσο νέο, τόσο μικρό, όπως και η Κατερίνα έχει όλη τη ζωή μπροστά του, όταν φαντάζομαι κάποιος έρχεται και σου λέει «Στράτο, από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε αυτό για να μπορείς να προχωρήσεις». Το καλό είναι ότι υπάρχει ενημέρωση. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπήρχε πριν 25-30 χρόνια. Πριν 15 υπήρχε. Υπήρχε το ίντερνετ, υπήρχαν οι άνθρωποι που θα ερχόντουσαν κοντά σου για να σε συμβουλέψουν. Όπως συνεχίζει και γίνεται και αυτό τώρα και προσπαθώ και το κάνω και εγώ. Καταρχήν να πω πολύ γρήγορα ότι γίνεται πραγματικά ένας χαμός από μηνύματα και χαίρομαι για την Κατερίνα και για το Στράτο, αλλά και για τη σύζυγό του. Στέλνουν από παντού συγχαρτήρια και μπράβο. Ώρα εχμής στην Crete TV. Η σελίδα μας και η ομάδα μας, δεν το είπαμε από την αρχή της εκπομπής, όμως χαίρομαι που γνωρίζετε τους τρόπους επικοινωνίας, βεβαίως βλέπετε και τους τρόπους. 2810-398.000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δασκαλάκης@cretetv.gr το mail της εκπομπής. Και νομίζω ότι απόψε αυτοί οι άνθρωποι μας στέλνουν ένα μήνυμα ουσιαστικό. Στόχος αυτής της εκπομπής δεν είναι ο κυτρινισμός, δεν θέλουμε να κυτρινίσουμε προς Θεού μακριά από μας. Θέλουμε όμως να δείξουμε στους τηλεθεατές ότι αυτό που
μπορεί να το βλέπουμε στον δρόμο και να μην το σεβόμαστε, είναι κομμάτι της ζωής μας. Δηλαδή, αν η Κατερίνα θέλει να πάει το παιδί της στα αγγλικά και εγώ έχω πάει, και θα το πω έτσι πολύ λαϊκά, έχω καβατζώσει τη θέση αμαία, η Κατερίνα δεν μπορεί να παρκάρει και το παιδί της δεν θα πάει στην ώρα στα αγγλικά. Απλά πράγματα της καθημερινότητας, Στράτου. Έρχομαι σε σένα, συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, μα αυτό θέλουμε να δείξουμε. Θέλουμε να τη δείξουμε την αναπηρία. Η αναπηρία είναι στη διπλανή πόρτα, πρέπει να φαίνεται. Δηλαδή, δεν είναι ντροπή. Το ότι είχα εγώ ένα ατύχημα πριν κάποια χρόνια και έχω ακροτηριαστεί, δεν πάει να πει ότι πρέπει να ντρέπομαι. Σοκαριστικές. Δηλαδή, φλέρταρες με την κατάθλιψη. Σκέφτηκες ότι όλα τελειώνουν εδώ. Πού πάω τώρα εγώ, νέο παιδί, σίγουρα, σε μια εποχή που ερχόταν οι πρωτοί έρωτες. Θα είμαι αρεστός στις γυναίκες, θα είμαι αρεστός στους φίλους μου, θα μπορώ να παίξω μπάσκετ, θα μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Είναι οι προβληματισμοί που έχουν οι νέοι 20-22 χρονών. Σίγουρα, ναι. Ήταν σοκαριστικό. Ήδη ήμουν αθλητής στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και ήταν και αυτό που μου στήχησε περισσότερο. Το ότι δεν μπορούσα να ξανααγωνιστώ λόγω του ποδιού. Mm-hmm. Ήρθε γρήγορα η αποκατάσταση. Δηλαδή, μέσα σε 6 μήνες εγώ ξανασηκώθηκα. Είχα βάλει προς το μέλος, είχα ξανασηκωθεί, είχα ξαναπερπατήσει. Ξεκίνησα από την αρχή να μαθαίνω να περπατάω. Mm-hmm. Και ξαναμπήκα στους ρυθμούς της ζωής. Ξαναεντάχθηκα στην κοινωνία. Όπως και πριν. Δηλαδή, είχα το αυτοκίνητό μου, θα πήγαινα τη βόλτα μου, θα έβγαινα την έξοδό mm-hmm. μου. Με δυσκολία, λόγω της προσβασιμότητας του Ηρακλείου. Αλλά το έκανα. Πόσο σημαντικό, Στράτο, είναι το κομμάτι «έχω ανθρώπους που με αγαπάνε» και αν τόσα χρόνια μετά, δηλαδή το 2005 είναι το τροχαίο, έχουμε σχεδόν 2020, θα ήθελες να ευχαριστήσεις αυτούς τους ανθρώπους δημόσια? Εννοείται ότι... Δίπλα κάθεται μία κοπέλα που νομίζω απέδειξε ότι δεν χρειάζεται να σου δείξω πόσο σ' αγαπώ, είμαι δίπλα σου και προχωράμε μαζί. Ναι, εννοείται. Δηλαδή, όταν έχεις ανθρώπους και σε στηρίζουν και σε αγαπάνε, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεπεράσεις ό,τι εμπόδιο σου έρθει. Εννοείται ότι η οικογένειά μου ήταν μαζί μου και είναι ακόμα. Και η Μαρία που έχει μπει στη ζωή μου και συνεχίζουμε μαζί. Και δόξα τω Θεώ, τους έχω και όλους μαζί και με βοηθάνε, τους βοηθάω και συνεχίζει η ζωή. Θα πρέπει να είμαστε, να μην προκαλούμε την τύχη και την ατυχία μάλλον. Οι γονείς σου έριξαν ευθύνες στον εαυτό τους? Περάσαμε αυτά τα στάδια. Το ότι είχα μηχανάκι, ας πούμε, και ήμουν 17 χρονών, υπήρχαν κάποιες συζητήσεις μέσα στο σπίτι ότι δεν θα έπρεπε να είχε το μηχανάκι, ότι ναι, ήταν όριμο παιδί και οδηγούσε προσεκτικά, αλλά να πω άλλος δεν οδηγούσε σωστά. Αυτές οι κουβέντες γίνονται μέσα στο σπίτι αφού προκληθεί το ατύχημα και είσαι αναγκασμένος να βιώσεις τις συνέπειες αυτού του ατυχήματος, είτε φταίς είτε δε φταίς. Και σου αξίζουν τα εύσημα, Κατερίνα. Απλά αυτό ίσως είναι δική μου ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι τόσο το παιδί μου. Τα παιδιά, γενικά των ανθρώπων που βιώνουμε κάποια αναπηρία, να ξέρετε ότι εκ των πραγμάτων οριμάζουν πιο γρήγορα από τα άλλα παιδάκια. Όταν λέω εγώ, ας πούμε, ότι οι κόρες μου 9 μηνών κρατούσαν μια χειρολαβή που έχει η μπανιέρα του σπιτιού στο σπίτι και σηκώναν το ποδαράκι να τους πλύνω την πατούσα, 9 μηνών. Μα δεν γίνεται, μου λένε, ας πούμε, 9 μηνών ένα παιδί να έχει τη συνείδηση και να καταλαβαίνει ότι πρέπει να βοηθήσει τη μαμά. Mm-hmm. Γιατί πάντα τους έλεγα όταν τα έκανα μπάνιο ότι σήκωσε το ποδαράκι να το πλύνει η μαμά. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. 9 μηνών, το έχω βίντεο, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι τρομερό αυτό. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. 9 μηνών βοηθούσαν τα 9 μήνα τη μαμά τους να τα κάνει μπάνιο. Η ώρα το μεσημέρι, ένας μεθυσμένος άνθρωπος πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και με χτύπησε με τοπικά, πλάγιο με τοπικά. Εγώ με το μηχανάκι, ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, οπότε και έμεινε και ανάπηρη. Τι? Πώς αντιμετωπίζει ένα κορίτσι 17 ετών όταν κάποιος μέσα σε αυτόν τον άχαρο θάλαμο ενός νοσοκομείου σε ενημερώνει ότι από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι πάνω σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο? Γονατίζεις. Σε πρώτη φάση καταραίεις.
μέχρι να το επεξεργαστείς λίγο, να βρεις τις εναλλακτικές και όλα αυτά, το μυαλό σου μπλοκάρει. Θα πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός, έως πολύ τυχερός, να έχεις και μια οικογένεια που μπορεί να σε στηρίξει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μένουν τελείως μόνοι τους μετά από σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Εγώ είχα την τύχη και ήμουνα με μια οικογένεια πάρα πολύ δεμένη, με ανθρώπους πολύ έτσι, με ανοιχτά μυαλά μπορώ να πω, οπότε και είχα πάρα πολύ μεγάλη στήριξη. Το πρώτο διάστημα είχα τρομερά θέματα. Πολύ θυμό μέσα μου, πολύ εκνευρισμό, προσπαθούσα να δεκτώ εγώ ίδια αυτό που μου είχε συμβεί και να ξέρετε ότι αν δεν το δεχτεί ο ίδιος ο ανάπηρος, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα κολλάω σε λέξεις άτομα με αναπηρία, άτομα με δικές... Δηλαδή είμαι τελείως... Ένας άνθρωπος λοιπόν που βιώνει την αναπηρία όπως ήμουν εγώ, αν δεν το αποδεχτεί ο ίδιος, δεν υπάρχει περίπτωση ο περιγυρός να το αποδεχτεί. Εσύ μιλάς, εγώ βλέπω ένα κοριτσίστικο προσωπάκι πίσω από τις κάμερες που χαμογελάει γιατί ξέρει ότι έχει μια πολύ σπουδαία μάνα. Και δεν το λέω για να ακουστεί ωραία στα αυτιά σου. Θέλω να μου πεις το εξής. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξει τη ζωή του ένας άνθρωπος που πρέπει σε οτιδήποτε κάνει να έχει μαζί του το αμαξίδιο. Για τα ελληνικά δεδομένα, δεν είναι εύκολο. Θέλει δύναμη. Θέλει αποφασιστικότητα και από μεριά σου και από τον άνθρωπο που θα βρεθείς. Τον καθρέφτη όμως όπως τον κοιτάς, λέει, σε κοιτάει. Αν του χαμογελάσεις, θα σου χαμογελάσει. Αν του κλάψεις, θα σου κλάψει. Αν του παραπονεθείς, θα γκρινιάξει και εκείνος. Επομένως, από σένα και πάλι λέω ότι αν το δεις θετικά, θα σε κοιτάξει κι άλλος θετικά. Αν τον κοιτάξεις κατάματα και του πεις ότι ξέρεις κάτι, το μόνο που υπάρχει διαφορά είναι ότι όλα τα κάνω καθιστή. Προσπαθώ να μην το εκδηλώνω αυτό που νιώθω, γιατί ξέρω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Είναι όμως φορές, παραδείγματος χάρη η Χρυσάνθη μου, η μεγάλη μου κόρη, έχει ένα ταλέντο, έτσι μία έφεση στο χορό. Πράγμα που και εγώ το είχα πριν καθυλωθώ στο αναπηρικό αμαξίδιο. Και νιώθω τεράστια ικανοποίηση και χαρά όταν τη βλέπω, ας πούμε, να χορεύει. Είναι ένα συνέστημα που ίσως είναι σε αυτό που λες. Και έχεις και δύο κορίτσια τα οποία είναι καλονές. Είναι πολύ όμορφα κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό που μπορεί να ρίχνεις ως ευθύνη στον εαυτό σου? Σίγουρα το ότι δεν φορούσα κράνος. Θα είχα γλιτώσει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, πάρα πολλούς πόνους, χειρουργία στο κεφάλι. Και 25 χρόνια μετά έχω πονοκεφάλους, με 2 λάμες και 4 βίδες στο κρανίο μου. Επομένως, σίγουρα το κράνος το είχα στα χέρια, κρεμόταν στο χέρι μου, γιατί θα χαλούσα τα μαλλιά μου. Οπότε το πρώτο και το κύριο ήταν αυτό, ότι δεν φορούσα κράνος. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι είμαστε ίσοι και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ό,τι και αν μας συμβεί στη ζωή. Οπότε, να μην τα παρατάμε. Θεωρώ αυτό είναι το σημαντικό. Και τι είναι αυτό που θα μεταφέρετε στα δικά σας τα παιδιά? Τους κανόνες σωτικής κυκλοφορίας απαραίτητα θεωρώ. Αυτό. Η προσοχή στο δρόμο, να είναι συνειδητοποιημένα σαν πολίτες, να σέβονται και να αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Στράτο, θα κλείσεις εσύ την εκπομπή. Ξέρεις από ταχύτητες και η τηλεόραση είναι ένας αγώνας ταχύτητας και πολλές φορές ίσως και λίγο πιο επικίνδυνος από έναν αγώνα ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο όταν αυτός γίνεται κάτω από μέτρα ασφαλείας. Τι σημαίνει αγώνας ταχύτητας για έναν άνθρωπο που δοκιμάστηκε από την ταχύτητα και δοκιμάστηκε σκληρά? Τι σημαίνει αγώνας ταχύτητας? Και στη ζωή αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε. Δεν αγωνίζεται κανείς να βγει δεύτερος. Όλοι θέλουμε να βγούμε πρώτοι. Για να βγούμε πρώτοι, το βασικό είναι ο σεβασμός. Εγώ εκτός από αυτό το χαρτοφυλάκι που όντως έχω και είναι σχετικό και πολύ σοβαρό, προέρχομαι εργασιακά από ένα χώρο που είμαι πρώτης γραμμής εμπλεκόμενη. Είμαι νοσοκομιακός γιατρός 21 χρόνια. Πάντα νοσοκομιακός, πάντα κάνω επίγοντα, είμαι ο τωρινολαριγκολόγος, είμαι από αυτούς που υποδέχονται τα τροχαία. Με ό,τι σημαίνει αυτό,
Έχω υποδεχθεί πάρα πολλούς νεκρούς. Έχω υποδεχθεί πάρα πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, γιατί εμείς είμαστε χειρουργοί κεφαλής και τραχύλου και εμπλεκόμαστε άμεσα. Δυστυχώς η δική μου στατιστική, έτσι πολύ απλοϊκά, είναι ότι τα πολύ σοβαρά τροχαίρια και τα θανατηφόρα είναι συνήθως μηχανές χωρίς κράνος, μετά θα έλεγα μηχανές με κράνος και μετά αυτοκίνητα. Και βέβαια συνδέονται κατά κόρον με κατάχρηση αλκοόλ, με ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι. Θα ήθελα να απευθυνθώ στο παράδειγμα του Στράτου. Στράτου με όλο το θάρρος, ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτή 21 χρόνια, πάω στα 22 τώρα. Θα παρομοίαζα λοιπόν την περίπτωση του Στράτου ως ένα παιδί το οποίο έτρεχε, έπεσε, χτύπησε, έγινε καλά και ξανά έτρεξε. Και αυτό έπρεπε να κάνει και μπράβο του και στο Στράτο και στην Κατερίνα για το παράδειγμα για τη ζωή που δίνουν. Και θα ήθελα πολύ, αν μπορούσα να το μεταδώσω αυτό σε όλους τους μαθητές μου και να σας δείξω αυτό το παράδειγμα. Παράδειγμα ζωής. Πόσες φορές έχω πει, αν στο μάθημα που κάνω με τα παιδιά, αν μπορούσα αυτή τη στιγμή που βλέπω πολλούς σε παρκάρουν, όπως αυτό που είπε τώρα η Μαρία, έχει δίκιο, σε θέση αμαία, να μπορούσα να πάρω εσένα που πάρκαρες και να σε βάλω όχι μία μέρα, ας μην το χοντρίνω τόσο, για μία ώρα. Σε ένα καρότσι τέτοιο, να σε δέσω και να σου πω τώρα πήγαινε. Για μία ώρα χωρίς να σταματήσεις. Πήγαινε οπουδήποτε, όπου θες. Τι καρκάκι μπορούμε να ψυχολογήσουμε τον νέο Έλληνα οδηγό? Ο νέο Έλληνας οδηγός, όπως και σε διάφορα άλλα θέματα, και νέο Έλληνας οδηγός ορίζεται ο καθένας από εμάς. Πολλές φορές δεν ορίζει το συναισθημά του πριν ξεκινήσει και πέρα από τα πρακτικά θέματα τα οποία έχουν στους δρόμους μας, ένα πολύ μεγάλο σημείο το οποίο καλούμαστε να συνειδητοποιήσουμε είναι και τόσο το κομμάτι της κουλτούρας, στο πώς έχουμε εκπαιδευτεί όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία δεν ήταν και τα καλύτερα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και παίρνουν βασικοί κανόνες τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο καταστολής. Σίγουρα είναι τρομακτικό να βλέπεις κάτι τέτοιο στους δρόμους μας σήμερα. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν το έχω δει ήδη. Δηλαδή, ακόμα και όταν περπατάω στο δρόμο, βλέπω ότι υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ για αμαία που χρησιμοποιούνται από αυτοκίνητα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις θέσεις. Έχω και κάποια αποτελέσματα του 9 μήνου του 19, αν σας ενδιαφέρουν. Βεβαίως μας ενδιαφέρουν. Να σας τα πω. Λοιπόν, το 9 μήνου του 19, λοιπόν, τα θανατηφόρα είναι 38, ενώ ήταν 29 το 2018 το 9 μήνο. Αύξηση 31%. 31%. Τα σοβαρά αύξηση είναι τα θανατηφόρα από πέρυσι το 9 μήνο με το φετινό 9 μήνο. Τα σοβαρά έχουν μια ελαφριά μείωση 14%, δηλαδή από 28 πήγαν στα 24. Τα ελαφρά μια πολύ ελαφριά αύξηση από 56-57 και στο σύνολο από 113 πήγαμε στα 119, στο 9 μήνο του 18 και του 19. Στους νεκρούς τώρα, αυτό είναι σημαντικό, έχουμε μια αύξηση 24%. Από 33 νεκρούς πέρυσι στην Κρήτη, μέχρι στιγμής στο 9 μήνο είμαστε στους 41.